τελειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή ήταν η φράση που είπε παλιός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο Ευάγγελο Αντώναρο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο τελευταίος. Ο ίδιος διεμήνησε ότι η συντριβή που θα υποστεί η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα είναι μεγαλύτερη από αυτή του 2012, όταν η γαλάζια παράταξη με τον Αντώνη Σαμαρά στην ηγεσία είχε πάρει μόλις 18,85%. Κάτι που ομολογούν και οι δημοσκόποι, οι οποίοι παρομοιάζουν την κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας με αυτή του Πασόκ του Γιώργου Παπανδρέου το 2012. Όπως ανέφερε στην ανάρτησή του Ευάγγελος Αντώναρος, τελειώνει. Με μία λέξη αντί για καλησπέρα με χαιρέτησε από το άλλο άκρο της τηλεφωνικής γραμμής ο φίλος από τα παλιά. Είχε καιρό να μου τηλεφωνήσει, πάνω από ένα χρόνο. Τον λόγο το φανταζόμουν. Παλιός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας εκείνος, όχι και πολύ μητσοτακικός βέβαια, αλλά ήθελε να φυλάγεται. Αντάρτης εγώ, έτσι με αποκάλεσε πριν 3-4 μήνες ένας πρώην υπουργός που σούταρε ο άρχοντας του Μαξίμου. Έβαλα τα γέλια και τον καλησπέρισα. Τώρα το κατάλαβες, τον ρώτησα. Εννοούσε φυσικά την ασυγκράτητη πτώση του Μητσοτάκη και του συστήματός του. Δεν μπορείς να φανταστείς την κατρακύλα. Χιονοστιβάδα μέσα στην άνοιξη, μου διευκρίνησε. Στην περιφέρειά μου ούτε ένας από αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 19 δεν θα την ξαναψηφίσουν.